Καλησπέρα σε όλους. Καλό μήνα με υγεία, ευτυχία, χαρές και ό,τι ποθείτε να το έχετε. Κάνω αυτό το σύντομο βίντεο γιατί το νιώσα ανάγκη. Στείλει μου. Μισό λεπτό είναι πολύ. Θα κατέβει κάτω, υπάρχει συντάκτης. Θα πάω λίγο πιο γρήγορα. Λοιπόν, σήμερα θέλω να σα μιλήσω για μια κρίση ηλικία στην οποία περνάω. Και τι κρίση, δηλαδή, κρυσάρα, χάλια είμαι. Θα μιλήσουμε για τη ζωή μετά τα 30. Αλλάζει ο μεταβολισμός μετά τα 30. Τι γίνεται με τους έρωτες μετά τα 30. Επίσης, ποιο θα ήταν το σωστό soundtrack της ζωής μετά τα 30. Γεια σας, μόλις έγινα TikToker. Παιδιά! Φτάσε η ώρα που όλοι, μα όλοι, μα όλοι περιμένατε. Μιας και... Σήμερα είναι μια υπέροχη μέρα. Σήμερα περνάω την καλύτερη περίοδο της ζωής μου. Ένα θα σας πω. Μην το χάσετε το βίντεο αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η αλήθεια είναι ότι η ζωή μετά τα 30 είναι σκληρή και το καμουφλάζ βοηθάει. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Αλφα, την καταπληκτική εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται», την υπέροχη κυρία Ναταλία Γερμανού και το υπέροχο πάνελ που βάλανε στιγμιότυπο από βίντεό μου σήμερα στην εκπομπή τους. Είναι πολύ μεγάλη μου τιμή και όντως η ζωή μετά τα 30 είναι πολύ πιο δύσκολη σε όλους τους τομείς, έτσι το έχω ζήσει εγώ, περισσότερες ευθύνες, αναμεικτά συναισθήματα, είναι πάρα πολλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Εύχομαι σε όλο το προσωπικό του Αλφα να είστε γεροί και δυνατοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από την καρδιά μου. Βέρφιλ, πολλά φιλιά με αγάπη.